10. Εδώ στο δικό μας γερό την πρώτη ώρα είμαστε μαζί στο στούντιο εδώ με το Δημοσταίνη Δαβέτα, καθηγητή, διανοούμενο, οικαστικό και άρτια αφιχθέντα από το Παρίσι. Το Παρίσι όπου είναι εξάρχεια επί 10, κάτι τέτοιο έτσι. Θα έλεγα στο Παρίσι, στο, στα, στην Ελλάδα είναι λίγο φαρσοκομωδία όλα αυτά που γίνονται, χωρίς να θέλω να τα υποτιμήσω σε επίπεδο ε, ζημιών τουλάχιστον υλικών, αλλά στο Παρίσι είναι εξέγερση έχει τα στοιχεία τη εξέγερση. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια βιαιότητα, ένα αληθινό στοιχείο το οποίο σου λέω εγώ. Νόμιζα ότι διάβαζα Βίκτορ Ρουγκό την εποχή εκεί με τα, δοστρώματα ε, με τα και τα λοιπά. Δηλαδή τα είδα δε, από πρώτο χέρι. Σώμα με σώμα. Δεν έχω ξαναδεί το πράγμα τόσα χρόνια στη Γαλλία. Θα τα πούμε αναλυτικά. Πιστεύει ότι έχει στοιχεία εξέγερση στο Παρίσι. Υπάρχουν στοιχεία εξέγερση, ε, τα οποία βέβαια δεν οφείλονται στη βενζίνη. Θα τα δούμε μαζί απόψε. Η βενζίνη είναι η αφορμή. Ε, κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει μια αφορμή που θα σκάσουν όλα αυτά. Είναι μαζεμένα ούκο λίγα πράγματα, τα οποία έχουν μια ιστορικότητα από πίσω και μια ας το πούμε οικονομική πραγματικότητα. Εμεί οι Έλληνε μαζί μέχρι τι 10, πρώτη ώρα με τον Δημοσταίνη Δαβέτα. 2,10, 10, 80, 80, τα τηλέφωνά μα. Θα έχουμε ακροτέ. Έχουμε ανοιχτέ γραμμέ στην δεύτερη ώρα. Μόλι ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον Δημοσταίνη Δαβέτα. Λοιπόν, έχει στοιχεία εξέγερση και από ό,τι φαίνεται το φόρο στα καύσιμα ήταν η αφορμή περισσότερο παρά αιτία. Η αφορμή ήταν, δεν ήταν η αιτία. Γιατί η πίσω από αυτό, αν ήταν η αιτία, το γεγονό ότι ο Μακρόν πήγε πίσω. Θα είχε λυθεί το θέμα. Ε, πιστεύω ότι πίσω από αυτό βρίσκεται όλο ο τρόπο ζωής που έχει επιβληθεί λόγω τη παγκοσμιοποίηση. Ε, βρίσκεται, βρίσκεται περισσότερο ε, αυτό που ονομάζουν οι Γάλλοι pouvoir d'achat, δηλαδή, να το μεταφράσω ακριβώς η αγοραστική του δύναμη. Mm. Η αγοραστική του δύναμη, η οποία όμω συνάδει με τα γενικότερα προβλήματα τα οποία έχουν, δηλαδή το πρόβλημα της ταυτότητας το πρόβλημα της μετανάστευση, το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Ε, το πρόβλημα της ασφάλειας όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα περίεργο κοκτέιλ το οποίο βράζει από καιρό στα εργαστήρια ενός άγνωστου επιστημονά που λέγεται Γαλλικός Λαός mm -hmm. και αυτός ο άγνωστος επιστημονάς κάποια στιγμή ε, παθαίνει έκρηξη με όλα αυτά τα υλικά που έχει μαζέψει και φεύγει από το εργαστήριο και βγαίνει στους δρόμους να το μιλήσω έτσι με μια μεταφορά Άρα έχουν πιεστεί οι Γάλλοι από μια σειρά γεγονότων εδώ και πάρα πολύ καιρό όλα αυτά που αναφέρεις. Από την εποχή του Ολλάντ, την... έχει ξεκινήσει αυτό αυτό. να σου ναι. εδώ, ε, εδώ είναι μια ιστορία ετών, από ό,τι φαίνεται, διότι θυμόμαστε από την εποχή του Ολάνδη, από τη μετάβαση του από τους Σαρκοζής στον Ολλάντ, όπου οι Γάλλοι είχαν αρχίσει ε, να είναι δύστιμοι και να δυσφορούν. Περίμεναν από τον Ολάντ πράγματα, ο Ολάντ αποδέχθηκε νομίζω ο χειρότερο πρόεδρο Ναι, διότι, πάρα πολλά διότι, χρόνια, διότι δεν μπορούσε να κάνει χαμένη... τίποτα. Είχ, είχε αρχίσει η σιδηρά κυρία η Παγκοσμιοποίηση να επιβάλλει του νόμου τη και ο Ολάντ βρέθηκε εκτό κλίματο. Αν θυμάσαι καλά όμω από αυτά που λέγαμε εδώ, ήδη εγώ σου μιλούσα ε, και είμαστε μάλιστα οι μόνοι που το λέγαμε για αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που γινόταν κάθε τόσο μια φορά τη βδομάδα επί δύο-τρία χρόνια εναντίον του Ολάντ που λεγόταν Διαδήλωση για όλου. Η okay. διαδήλωση για όλου. Μανιφεστιασιών πουρτού που λένε οι Γάλλοι. Διαδήλωση για όλου. Και αυτή επίση η διαδήλωση δεν είχε ηγέτε. Ο Λάντ βιάστηκε όπω βιάστηκε και ο Μακρόν τώρα στην αρχή, αλλά αρχίζει πια να αντιστρέφει την ορολογία. Βιάστηκε να του πει ότι είναι ακροδεξί. Και ότι είναι α πούμε θρησκόληπτη κτλ. κτλ. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτά τα στοιχεία. Όλοι τα διαλάθηκαν τελικά. Όλοι, ναι, όλοι, όλοι... όλοι την ίδια επιχειρηματολογία τους... στρατεύουν... δεν θέλουν να αναλάβουν τι ευθύνε του να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα του λαού και του κόσμου. Ένας πολιτικός ηγέτης αυτή τη στιγμή που η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί άλλες συνθήκες στο πώς θα ζούμε, αβάζει μια άλλη αισθητική, μια διαφορετική αντίληψη για την οικονομία, για την έννοια του πολίτη, για την έννοια αν θέλουμε των εθνών. Και των κρατών και των συνόρων, ένα πολιτικό πρέπει να κατέβει κάτω στον κόσμο, να δει τα προβλήματα που αυτού του είδου η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί και να αναλάβει τι ευθύνε του, να δει τι μπορεί να λύσει και τι δεν μπορεί. Αυτοί έχουν βολευτεί όλοι πίσω από την κλασική ορολογία ακροδεξιό-κακό ε, και η, ο μη ακροδεξιό-καλό και, αντί, βγάζουν, τα Ευρωπαίους τους, και ναι, βγάζουν τα λεφτάκια τους, ναι, τα τους βγάζουν όλοι τους κάπου 15-20 το λιγότερο ευρώ το μήνα, καλό περνάνε και σου λέει σιγά να ασχοληθώ με τα πρόβλημα του κόσμου. Και έτσι έχουμε δύο μεγάλε μεγάλες οικογένειες που δημιουργήθηκαν. Η μία οικογένεια, το εξηγώ και σήμερα στο άρθρο μου στον ελεύθερο τύπο, η μία οικογένεια είναι η οικογένεια αυτών που, που κατοικούν στο πουθενά και παντού. Πουθενά και παντού είναι οι εγγράμματοι, αυτοί οι οποίοι έχουν τα διπλώματα, οι πλούσιοι, αυτοί οι οποίοι λέω πουθενά και παντού, διότι είναι οι κοσμοπολίτε οικονομικοί, οι οποίοι. δεν, δίσκονε... έχουν, δεν έχουν απαραίτητα αναφορά στην πατρίδα του. Ναι, δεν τον νοιάζει. Νοιάζει, δεν τους νοιάζει, διότι έχουν τα μέσα, τα οικονομικά και έχουν και τη μόρφωση να μετακινούνται παντού. Αυτοί αποτελούν περίπου το 30%, 25 με 30%. Οι άλλοι 70-75% είναι αυτοί που κατοικούν στο κάπου. Όπω λέω, στο κάπου. Δηλαδή σε κάποιο συγκεκριμένο μέρο ή σε κάποια συγκεκριμένη ιστορία και παράδοση. Αυτό λέγεται έχει να κάνει με τη Γαλλία, με την ιστορία, με τι παραδόσει, έχει να κάνει με το χώρο και το χρόνο το συγκεκριμένο, με τον τόπο. Αυτή λοιπόν η οποία είναι η πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι βρίσκονται στο περιθώριο, ότι στερούνται όλο και περισσότερο οικονομικών επιδομάτων και οικονομικών ανέσεων και ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται μονίμω, οι πιο ισχυροί, οι πιο πλούσιοι και οι πιο μορφωμένοι. Ε, δεν πάει, πάει άλλο. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί η επάπεδο, γιατί κάποια στιγμή θα σκάσει και χειρίσει από ό,τι φαίνεται και σκάει με μια, αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία έχει ξεκινήσει στο και χειρό. Πάμε σε σιγά σιγά. Παραπολιτικά είναι ένα κομμάτι, εμείς Έλληνες Ελλάμπρος Καλαρίτης με τον Δημοσταίνη Δαβέτα στο στούντιο. Μόλις έχει έρθει από το Παρίσι, περιγράφει την κατάσταση. Λοιπόν, είπε πριν εκτός αέρα, μια μεγάλη κουβέντα, είναι η εξέγερση τη μεσαία τάξη. Πώς το είναι ο Μάη του 68. Μάης το είναι, της της τάξης. Τάξης. Αυτό είναι πολύ βασικό. Διότι τώρα δεν έχουμε στον δρόμο. Δεν υπάρχει στον δρόμο ε, νεολαία ή Ούτε άθρωποι... παιδιά καλών οικογενειών. Τα οποία υπάρχει μια διαφορά. Τότε διεκδικούσαν το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ευχαρίστηση. Λέγανε, θέλουν ε, ε, ε jouir sans entrave, που λένε. Δηλαδή την ευχαρίστηση, την ειδονή μέχρι το τέλο. Mm -hmm ήταν τα παιδιά αυτά τα οποία θέλουν να, να, σπάσουν όλους αυτούς τους λεγόμενους ενοχικούς ηθικούς δεσμούς που είχαν από την οικογένεια πριν, το, πριν, τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Τώρα είναι η μεσαία τάξη. Εδώ είναι η... μεσαία τάξη, εδώ οποία... έχει να κάνει με, με τη ζωή τους. Mm -hmm. Έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με την ταυτότητά τους, έχει να κάνει με την αξιοπρέπειά τους, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή, είναι, είναι πολύ πιο ισχυρό. Εγώ το είδα με τον τρόπο που, που είναι μάχη σώμα με σώμα. Δεν το περίμενα τότε αυτό το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι έβλεπα φιλμ, άγριο φιλμ μπροστά μου. Άρα εδώ υπάρχει μια περιοχή διαφορά. Γιατί όταν η μεσαία τάξη είναι στο δρόμο και συγκρούεται, παίζει ξύλο κανονικά με του αστυνομικού, είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι έχει φτάσει. Ε, όχι στο όριο, έχει ξεπεράσει το όριό τη. Ναι. Και έχει αρχίσει η έκρηξη. Γιατί όταν βγαίνουν οι οικογενειάρχε και συγκρούονται στον δρόμο, γιατί δεν μιλάμε για μια ελληνική διαδικασία. Μιλάμε για ανθρώπου 40-45 χρονών, 50 χρονών. Μιλάμε για τέτοιου ανθρώπου. Και δεν μιλάμε για ανθρώπου, δηλαδή να πούμε ότι είναι παιδάκια, ξέρω εγώ, 20-25 χρονών. Αυτοί βγήκαν μπροστά, τώρα του ακολουθούν οι μαθητέ. Βγήκαν και... Με... και... μεγαλύτερα και τώρα του ακολουθούν οι μαθητέ. Ναι, του ακολουθούν οι μαθητέ που συνήθω έχουμε το αντίστροφο, η νεολαία. Ναι. Οι φοιτητέ ακόμη είναι λίγο, τα έχουν χαμένα, δεν έχουν τοποθετηθεί. Του ακολουθούν οι αγρότε. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι μπαίνουν στο παιχνίδι και τα συνδικάτα. Mm -hmm. Εκεί εγώ τολμώ να πω ότι ο ρόλο των συνδικάτων είναι ύποπτο. Πάνε να καπελώσουν την. Πάνε... Με την παρουσία τους, να βοηθήσουν τον Μακρόν. Δηλαδή και να βοηθήσουν βέβαια και το σύστημα, της, το όλο σύστημα όπω είναι στη Γαλλία. Γιατί ενώ μέχρι τώρα δεν ήταν στο παιχνίδι, δεν, δεν του ήθελαν, Αυτή η λεγόμενη τα κίτρινα γυλαίκα δεν θέλανε ούτε τη Λεπέν. Προσοχή, αυτό θέλω να, να ακουστώ. Ούτε τη Λεπέν, ούτε το Μελανσόν, mm -hmm. δηλαδή ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε τα συνδικάτα. Ήταν λοιπόν, μια αυθόρμητη, προσοχή τη λέξη, αυθόρμητη συνειδητά εξέγερση. Και αυθόρμητη και συνειδητή. Σαν να έχει οριμάσει μέσα τους εδώ και χρόνια μια στάση ζωής η, η οποία οπέκτητα. εκφράζεται τώρα. Και όμως τα τα μπαίνουν στο παιχνίδι δίθεν για να τους στηρίξουν εκ των υστέρων και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κάνουν μια ας το πούμε εισβολή μέσα. Μήπως και με αυτόν τον τρόπο πάρουν κάποιο κόσμο και διαλύσουν το μέτωπο. Διότι εδώ βλέπουμε ότι ο Μακρόν Αποδέχτηκε όλα τα αιτήματά τους και αυτή είναι ακόμη πιο λισασμένη. Συγγνώμη για την έκφραση, το λυθασμένος. Το γεγονός ότι τόσο καιρό με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής τα συνδικάτα δεν συγκρούστηκαν με τον Μακρόν και δεν παρότυναν τον κόσμο σε μια τέτοια στάση, δείχνει ή Τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνονται οι διαδηλωτέ ότι τα συνδικάτα το έχουν ψιλοπολιμένο το παιχνίδι. Ναι, ναι, όχι, αυτό λένε. Λένε ότι τα συνδικάτα ε, είναι ένα, 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 ένα χέρι, ένα άλλο χέρι του συστήματο. Για να εκτονώνουν την κατάσταση. Για να εκτονώνουν την κατάσταση μέσα από μια επαναστατική φρασιολογία, ε, έτσι ο κόσμο να αυτοευχαριστείται. Κάτι το οποίο γίνεται συχνά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έτσι. Ναι, ναι. Ε, αλλά εδώ πέρα οι Γάλλοι έχουν αποφασίσει να φύγουν από του καναπέδε. Δεν έχουν ιστορία του καναπέδη οι Γάλλοι. Ούτε ιστορία μόνο πολιτική φρασιολογίας. Έχουν ιστορία πολιτικής δράσης. Έχουν συνείδηση της ιστορίας τους. Ήταν πρωτοπόροι σε όλες τις αλλαγές που έγιναν στην Ευρωπαϊκή, στην, στην εσωτερική Ευρώπη, από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα, οι Γάλλοι είναι πρωτοπόροι. Στον πόλεμο των ιδεών, στον πόλεμο των δράσεων, σε όλα. Έχει, υπάρχει παράδοση. Όταν ε, θα επιμείνω σε αυτό, διότι αυτό αυτό φαίνεται ότι είναι το ποιοτικό στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί και έχει στοιχεία όπω λες, εξέγερση, το ότι είναι η μεσιά δρόμο. Όταν ο οικογενειάρχη αποφασίζει να βγει στον δρόμο και όχι να βγει στον δρόμο να κάνει μια διαδήλωση και να πάει σπιτού, αλλά μένει στον δρόμο και συγκρούεται και, συγκρούεται, και συλλαμβάνεται και του επιβάλλονται. Και δικάζεται. Και δικάζεται ε. και του επιβάλλονται ποινέ και επιμένει να είναι στον δρόμο και αναγκάζει την εξουσία να υποχωρήσει, αλλά παρόλα αυτά ο ίδιο δεν υποχωρεί και ζητά ολοκληρωτική ναι. ανατροπή της πολιτικής δείχνει ότι επίκειται μία αλλαγή εκεί, μία... Ε, εξέλιξη που θα οδηγήσει πού. Θα οδηγήσει μοιραία, καταρχήν θα, θα, δημιουργήσει μια, αν θέλετε, ένα σταμάτημα, ένα εμπόδιο στην υλοποίηση του προγράμματος που είχε ο Μακρόν. Mm -hmm. Και στο θέμα της Ευρώπης, όπως το ήθελε ο Μακρόν, στο πρόσωπο όραμα του Μακρόν, αλλά και με στη Γαλλία. Όταν ένα, μερικά από τα αιτήματα, σα λέω το ένα από τα αιτήματα που έχουν οι, η, τα κίτρινα γυλαίκα είναι να, να ανεβάσουν το, το χαμηλότερο μισθό στα 1500 και να μην ξεπεράσει ο ανώτατο μισθό νομίζω στα 2.000 2.500 ή 3.000 κάτι τέτοιο mm -hmm. ε, δηλαδή να μην έχουμε αυτό το φοβερό χάσμα των ε, ε, γραφειοκρατών οι οποίοι ε, διοικούν τα πράγματα και οι οποίοι παίρνουν κάτι μισθούς 8-10.000 ευρώ και άλλοι όλο και λιγοστεύουν αυτό δείχνει ότι ξέρουν πολύ καλά που το πάνε. Ξέρουν πολύ καλά που το πάνε. Και έχουν μια σειρά από άλλα αιτήματα τα οποία Στι, έχουν. Στι δημοσκοπήσει καταγράφεται υποστήριξη. Στις... 77 με 80% μέχρι χτε των Γάλλων. Αυτό είναι, πολύ... είναι συντριπτικό. Ε, αυτό είναι. Εκείνη η δύναμή του. Η δύναμή του δεν είναι στο γεγονό ότι είναι αποφασισμένοι να συγκρουστούν την αστυνομία. Διότι εκεί πέρα, α πούμε, ότι είναι και κάποιοι οι οποίοι του θεωρούν αυτή μια ομάδα συγκρουσιακή με την αστυνομία και συγκρούεται. Άμα έχουν υποστήριξη το 70 80% Μέχρι του πληθυσμού Τώρα, τη... δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί μετά τον Τη ε, κοινωνία, ναι. αυτό που παίρνει πολιτική διάσταση τελείω διαφορετική Βέβαια. και άλλο βάρο. Πολιτικοί δεν, αρχηγοί δεν έχουν εμφανιστεί για να προσπαθήσουν το καπελό στον ε, Προσπάθησε η, η Λεπέν διακριτικά, αλλά όταν είδε ότι ο Μελανσόν έφαγε πόρτα, ο Μελασσόν και η για, το... Ως, για το, ε, ε, λεξιλόγιο μου. το. Προσπάθησε να το καπελώσει και. Ναι, προσπάθησε να έρθει και του λένε φύγε. Ξαφανίσου. Mm -hmm. Καστούα, ξαφανίσου. Mm -hmm. Φύγε. Δηλαδή δεν θέλουν κανέναν από αυτού. έχουν την εντύπωση ότι ε, απελευθερώθηκαν από την φιγούρα του πατέρα, το λέω μεταφορικά συμβολικά, χωρίς χωρί να το σκοτώσουν τον πατέρα. Του πολιτικού πατερούλη. Ναι, του πολιτικού πατέρα. Απλά είπανε ότι πατερούλη, κάτσε στην άκρη, μεγαλώσαμε μεγαλώσαμε σε κίνημα, θα πάμε εμεί τώρα πια μεγάλα παιδιά να διεκδικήσουμε τις τύχε μα και τα αιτήματά μα. Να σε ρωτήσω το εξή. Θεωρούν οι Γάλλοι ότι πέραν τη πολιτική που του επιβάλλεται, οικονομική, μεταναστευτική, γερμανική, έχουν χάσει και μία πολιετή περίοδο, δηλαδή ότι έχουν υποστεί απώλεια πολιετή Προόδου τη Γαλλία το λέω, διότι ο Ολάντ θεωρείται, από ό,τι καταλαβαίνω, μια χαμένη περίοδο για τη Γαλλία. Ναι, δεν έγινε τίποτα. Ναι, ναι. Προσδοκούσαν στον Μακρόν να αλλάξει την κατάσταση, τώρα απογοητεύονται. Άρα ναι. εδώ φοβούνται ότι η Γαλλία οδεύει σε μια παρατεταμένη. Σε ένα φαύλο κύκλο. Σε ένα φαύλο κύκλο, κύκλο πολιτική φρασιολογία η οποία δεν βοηθάει. Το θέμα είναι το εξή, ότι ο Μακρόν. Έχει κάποια στοιχεία τα οποία α μου επιτραπεί να πω τα οποία τα θεωρώ εγώ θετικά. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο το θετικό του Μακρόν, Ότι θέλει να πρημοδοτήσει τη λεγόμενη ηλεκτρική ε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Την ηλεκτρική ενέργεια κτλ. Mm -hmm. Δηλαδή τα ρομπότ, τα, ε, τη, τη νέα ηλεκτρική αυτοκινητοβιομηχανία κτλ. Mm -hmm. Εγώ είμαι υπέρ αυτών των πραγμάτων. Mm. Έχει να κάνει με την καινοτομία, ο κόσμο θα προχωράει κτλ. Και η Γαλλία έχει παράδοση στην καινοτομία. Και όχι έτσι, έτσι, έτσι. μόνο έχει παράδοση τεχνολογία. Mm -hmm. Πιο δυνατή από τη Γερμανία είναι family τη Αμερική. Τεχνολογικά. Τεχνολογικά. Παραμένει, παραμένει κορυφή. Καλύτερα από του Γερμανού. Το έχει ξαναπεί αυτό. Αυτό να ρωτήσω. Το έχει ξαναπεί. Είναι τεχνολογικά πιο προηγμένοι από του Γερμανού. Βέβαια. Βέβαια. Η Γερμανία είναι πιο παραγωγική στην τεχνολογία. Στι ιδέε και στην έρευνα, στην καινοτομία οι Γάλλοι είναι απίθανοι, πρωτοπόροι. Mm -hmm. Έχουν ένα, μια, μια δομή σκέψη η οποία είναι φοβερά ερευνητική, mm -hmm. αναλυτική σκέψη. Αλλά το, το άλλο ποιο είναι. Είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν αντίρρηση οι Γάλλοι. Ούτε δεν έχει αντίρρηση ο μεσαίο Γάλλο. Αυτό που έχει αντίρρηση είναι να βλέπουν ότι στο όνομα τη ηλεκτρική ενέργεια προστίθεται ένα νέο φόρο, φόρο οικολογία, και από πού προστίθεται και από ποιου αφαιρείται, από τον κόσμο, τη μεσαία τάξη και τα λεγόμενα λαϊκά στρώματα. Ενώ τι κάνει, αφαιρεί του φόρου από του πλουσίου. Δικαίω τον χαρακτήρισαν και τον λένε όλοι ο πρόεδρο των πλουσίων, και επίση ο, ο Τραμπ του πέταξε την. Πέταξε τη πόντα, λέγοντα ε, χτε με ένα από τα φοβερά του Twitter mm. λέγοντας ότι καταλαβαίνω, ε, χαίρομαι που οι διαδηλωτέ μετά από δύο χρόνια ε, συμφώνησαν μαζί μου, διότι εγώ το έλεγα από τότε που έφυγα από τη σύνοδο τη μεγάλη για τα οικολογικά. Για το κλίμα, ναι, ναι. για το κλίμα και είπα ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε φόρου για να υπερασπιστούμε το κλίμα. Μπορούμε να, να φροντίσουμε το κλίμα χωρί να βάλουμε φόρου στον κόσμο. Γιατί αυτό είναι αντίον τη φορολογία. Ενώ ο Μακρόν βάζει τη φορολογία γιατί έχει αυτή τη δέσμευση με τα χρηματοπιστωτικά κυκλώματα και γιατί στο, το κράτος το γαλλικό είναι ένα κράτος το οποίο θεωρείται ότι στηρίζεται στην υπέρμετρη φορολογία. Είναι το κράτος με τη μεγαλύτερη φορολογία στην Ευρώπη. Ε, δεν μπορεί άλλο κόσμο να το αντέξει. Είχε φορολογία υψηλή, η οποία όμως ε, δικαιολογεί το λόγω του κοινωνικού κράτους του κράτου χρονίας ναι. χρονία που είχε Γαλλία. Ναι. Τώρα, Τώρα, το, φέρει το μειώνει. Έχουν μείνει με τη φορολογία αλλά έχουν απολύσει έχει, μειωθεί το κράτος, έχει... έχει μειωθεί το κοινωνικό κράτο. Έχει, μειωθεί το Έχει υποχωρήσει στο βιωτικό επίπεδο. Και έχει, έχει, έχει υποχωρήσει το βιωτικό επίπεδο. Έχουν, υπο, έχουν, υποχωρήσει βασικά ζητήματα πολιτισμού. Λόγω αυτού του προβλήματο τη της, της, της μετανάστευση. Όχι τη μετανάστευση, για να μην παραξηγηθώ. Αλλά τη παράνομη μετανάστευση. <σοχωρήσει> η οποία ταυτίζεται με, με πολλού Γάλλου με το θέμα τη ασφάλεια και τη τρομοκρατία. Και βέβαια όλα αυτά αντί να ανεβάζουν την ποιότητα του Γάλλου, τον φτωχοποιούν. Και βλέπουν με οργή οι Γάλλοι του πλούσιου, του λεγόμενου ολιγάρχε όπω λένε, να γίνονται ακόμη πιο πλούσιοι και να είναι ακόμη πιο ευτυχισμένοι. Ε, σιγά. Εντάξει, είπαμε. Οι Γάλλοι δεν είναι καναπεδάκιδε, κα, οι Γάλλοι είναι στου δρόμου. Στο θέμα τη μετανάστευση, είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχει φορτώσει του Γάλλους μαζί με το οικονομικό. Μαζί με, τον, με την πίεση, την πολισμική που αισθάνονται ακριβώ λόγω τη μετανάστευση, με την αίσθηση ότι τελικά δεν μπορούν ε, να πορευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίση όρει με τη Γερμανία. Το προσπάθησε ο Λαντ και η Γαλλία εξελίχθηκε σε. Ε, σε αγωγή παρακολούθημα τη Γερμανία. Το προσπάθησε ο Μακρόν. Θυμάμαστε ότι και εδώ από την Πνίκα έχει πει ότι μετά τι γερμανικέ εκλογέ θα καταθέσουμε προτάσει για τη Νέα Ευρώπη μαζί με το Βερολίνο. Τίποτα. Δεν δε, λειτουργεί. Yeah. Άρα έχουν αρχίσει να αισθάνονται και μία μειονεκτικά ότι οι πρόεδροι του, η ηγεσία του δεν μπορεί να καταστήσει στη Γαλλία ισότιμο εταίρο των Γερμανών. Και ότι παραμένουν παρακολούθημα των Γερμανών. Ισχύει και αυτό το οποίο λες, και αυτό. διότι έχουν χάσει την έγλη των παλιών πολιτικών. Αναπολούν συχνά, ε, λένε όλοι, έχουν μείνει στον Ντεγκόλ οι Γάλλοι. Μα κάθομαι να διάβαζα τις προάλλες. Διάβαζα κάτι το οποίο ενδιαφέρει και εμάς. Διάβαζα κάποια στοιχεία από την πολιτική του, του στρατηγού Ντεγκόλ. Έφτανε σε σημείο όταν έβγαινε με τον εγγονό του και τον έπαιρνε μαζί του σε ταξίδια ή πήγαινε ακόμη να κεράσει για να πιούνε καφέ, καφέ κάποιοι φίλοι του κτλ. Πλήρωνε από την τσέπη του. Προσοχή. Ενώ είχε το δικαίωμα το, να, τα, χράτος, κρατικό, να τα καλύψει με κρατικό, mm -hmm. πλήρωνε από την τσέπη του. Δεν του βρήκαν το παραμικρό, mm -hmm. τα πλήρωνε από την τσέπη του. Αυτό είχε εντυπωσιάσει του Γάλλου. Για να μην φορτώσει το Γάλλο φορο, φορολογούμενο. Άρα λοιπόν, αυτή η φιγούρα, η πατρική του Ντεγκόλ και οι επόμενοι που ακολούθησαν και ο Μιτεράν και ο Σιράκ έτσι, και ο Μπομπιντού, οι οποίοι ήταν σπουδαίοι και ο Ζισκάρ, σπουδαίοι πολιτικοί. Αλλά πολι... άλλα διαμετρήματα, άλλα εκτοπίσματα. Ναι. Από, την 18, από το Σαρκοζή και μετά όμως mm. αρχίζει η πτώση γιατί με τον Σαρκοζή ξεκινάει η επέμβαση του χρηματοπιστωτικού κυκλώματος της παγκοσμιοποίηση, η οποία υποκαθιστά και αντικαθιστά την κυριολεκτικά πολιτική, την, πολιτική. την πολιτική δηλαδή ποιος βγαίνει ε, ε, υπουργό ή πρόεδρος το αγαπημένο παιδί των ε, το τραπεζικών κυκλωμάτων αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει ακόμη ο Γάλλος δεν μπορεί να το χωνέψει ακόμη ο Ευρωπαίος Γι' αυτό και έχουμε αυτέ τι αντιδράσει των λεγόμενων ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων. Για να γίνει κατανοητό, εγώ ταξιδεύω συνέχεια. Οι, 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 και οι Γάλλοι και οι άλλε χώρε αγαπούν την Ευρώπη. Την Ευρώπη όπω ξεκίνησε, τη θέλουν. Αυτό που δεν θέλουν είναι αυτή την, την κατάσταση που έχει γίνει τώρα, με ανθρώπου κλίκε μη αιρετού. Υπάρχουν μη ελεγχόμενα Δημοκρατικός τα οποία παίρνουν τι αποφάσει. Η Γερμανία έχει στήσει μια κανονική, ένα κανονικό ένα party. παραθεσμικό ένα party ε, η μαγαζί στην Ευρώπη. παρακάμπτοντας του ευρωπαϊκού θεσμού. Οι Γάλλοι έχουν. λόγους, Λόγου, όπω και, όλοι, και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, να αντιδρούν, διότι είχαν συνηθίσει χαλιώ. Είχαν συνηθίσει στη Γαλλία μια ευρωπαϊκή δύναμη πρώτη γραμμή, σε πρώτη κλάση, και ξαφνικά αισθάνονται ότι του επιβάλλονται τα ίδια που επιβάλλονται και στου υπολείπου. Δηλαδή, μείωση του βιωτικού επίπεδου, ε, φορολογία, ε, παράνομη μετανάστευση, ε, αδυναμία να διατυπώσουν και να προτάξουν τι προτάσει του για την Ευρώπη τη επόμενη, μέρε. Καταλαβαίνω ότι η Γερμανία κάνει κομμάτι. Αύξηση των προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων. Και της τιμής. Ναι, Και μείωση των κερδών. Άρα, άμα αυξάνεται το καταναλωτικό προϊόν και εσένα μειώνεται ή δεν αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση των προϊόντων στην αγορά τα χρήματα στην τσέπη σου. Εσύ μειώνει, χάνει, δεν μπορείς να αγοράσει. δεν μπορεί να προσφέρεις τα παιδιά σου. Υπάρχει, υπάρχει καταγραφή για τον χώρο προέλευση των διαδηλωτών των κέντρων γελέκων, δηλαδή αν έρχονται... Ε, κα, αν... Απόλυτη Γαλλία. Είναι απόλυτη Γαλλία και κυρίως από τα μεσαία και λαϊκά στρώματα. Θεωρείται ε, ε, στα άρθρα τα οποία γράφονται και στα διάφορα βιβλία που κυκλοφορούν, Δύο είναι οι χαρακτηρισμοί για τον Μακρόν. Ο πρόεδρο των πλουσίων και ο άλλο χαρακτηρισμό, ο, ο, ο εχθρό των, των λαϊκών στρωμάτων. Δηλαδή, όταν σε χαρακτηρίζουν έτσι, είναι δύσκολο. Εγώ, εγώ δεν τα υιοθέτω όλα. Προσοχή, εγώ απλώ σα μεταφέρω το κλίμα. Ναι, τι, τι γράφετε, Και σα το καταγράφω με ακρίβεια. Αν με ρωτήσετε μένα, σα είπα πριν ήδη για το θέμα τη. καινοτομία. Ε, είναι, είναι... Εγώ είμαι μαζί του. Mm -hmm. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Αλλά εδώ, για να κάνει την καινοτομία πρέπει να έχει εξασφαλίσει τα στομάχια του κόσμου Συστό. στα βασικά αγαθά. Το λέει ο Αριστοτέλη αυτό. Δεν μπορώ εγώ να έχω να ονειρευτώ μια βελτίωση τη ζωή, άμα έχω πρόβλημα βασικό στομάχου και μένα τη οικογένειά μου. Άρα λύνουμε το πρόβλημα και μετά προχωράμε. Έπειτα είναι ο Τραμπ στην υπόθεση. Μην το ξεχνάμε. Ο Τραμπ φέρνει μια άλλη πολιτική. Ε, σου είπα και κάτι άλλο πριν, το οποίο θα το επαναλάβω. Όλη αυτή η ιστορία δεν είναι όλοι νομίζουν ότι ξεκίνησε τώρα ξαφνικά. Λάθο. Αυτή ξεκινάει από την εποχή που εμφανίστηκε το Tea Party. Τα πάρτι του Τσαγιού. Στι Ηνωμένε Ενα... Πολιτείε. Στι Ηνωμένε Πολιτείε ω κίνημα ως, ως, εναντίον ως, του Ομπάμα. Ω σκληρό δεξιό ναι. ή συντηρητικό, όπω έρθω. Στην αρχή έγινε κίνημα. Στην αρχή ήταν αντί Ομπάμα. Mm -hmm. Και μετά πήρε βρεβερά και μετά έγινε, πήγε προ τα δεξιά. Για την ιστορία να καταλάβουν οι ακροατέ, να, ναι, το Tea Party ε, πήρε το όνομα. Από ένα γεγονό που συνέβη λίγο μετά την Αμερικάνικη Επανάσταση, 1700 τόσο, μετά λίγο μετά την Γαλλική Επανάσταση, 18 18ο αιώνα. Την Αμερικανική Επανάσταση. Αμερικάνικη, με συγχωρείτε, συγγνώμη, ναι. ναι. Αμερικανική Επανάσταση. Mm. Όπου τότε μια ομάδα Βρετανών επίκων εκεί, οι οποίοι είχαν μεγάλη δράση στην Αμερική, στα πλαίσια τη Επανάσταση. ήταν με του Επαναστάτε, ήταν Επαναστάτε. Ναι, από του νικητέ ήταν. Mm -hmm. Δεν μπόρεσαν να αντιπροσωπευθούν στη Βρετανική Βουλή. Και σαν Σας αντίδραση. Στην Βρετανική Βουλή ή στην Αμερικανική Βουλή. Στην Αμερικανική Βουλή. βουλή. Ναι. Και σαν, σαν αντίδραση, mm -hmm. μπαίνουν σε κάτι βρετανικά πλοία που ήταν στο λιμάνι mm -hmm. και παίρνουν όλο το τσάι το οποίο μετέφεραν mm -hmm. και το σκόρπισαν σε διάστημα τριών ωρών στη θάλασσα. Με αποτέλεσμα η θάλασσα να γεμίσει τσάι. Από τότε ονομάστηκε αυτό η αντίδραση του τσαγιού. Mm -hmm. Έρχονται λοιπόν αυτοί στην εποχή του Ομπάμα. Ήταν οι πιο σκληροί Αμερικανοί επαναστάτε. Ναι, ήταν η πιο σκληρή αντίδραση τότε. Ναι, ναι. Έρχεται λοιπόν αυτή η εναντίον του Ομπάμα, ο οποίο Ομπάμα μαζί με τη Χίλαρη Χίλτον mm. ε, κάπου το ξεχύλωσαν το. Mm. Εκπροσωπούν ε, Το ε, Ο ε, ε, εκ Ομπάμα ναι, ε, ε, και, και, yeah. και η Κλίντον. η Κλίντον, ναι, ε, ναι. Το ξεχύλωσαν τελείω. Και, τελείως, και, δεν και, και ο σύζυγό τη ναι. αντιπροσωπεύουν μια ε, οπτική, παγκοσμιοποιητική, την οποία αντιμάχεται. Ο Τραμπ. Ο, ο Τραμπ. Ε, εκεί λοιπόν γεννήθηκε το Tea Party, το οποίο σιγά σιγά έφερε τον Τραμπ στην εξουσία. Και αναβίωσε τώρα, αναβίωσε ω αμερικανική σκληρή συντηρητική ναι, ω μια άλλη πολιτική πρόταση, <Κι> η οποία περνάει και στην Ευρώπη. Εδώ να πούμε το εξή, ότι ο, ο, Τραμπ με την αντιπαγκοσμιοποιητική θέση και στάση που έχει, ανεξαρτήτως του αν από πίσω κρυβόνται και μια διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα και μια διαφορετική επιχειρηματική οπτική, διότι συμφέροντα πάντα υπάρχουν, δεν είναι ε, στα ε, ούτε μόνο ιδεολόγο στο Τραμπ. Όχι, έχει και, και στις, οικονομικά συμφέροντα. συμφέροντα. Αλλά στην πολιτική έκφραση και στην λογική έκφραση ε, συμπορεύεται και μάλιστα ενισχύει ένα ευρύτερο ρεύμα που υπάρχει. Το βλέπουμε στην Ευρώπη, αντιπαγκοσμιοποιητικό, mm. το οποίο ενισχύθηκε πολύ από αυτό που είναι στην Αμερική. Αν, αν στην μήτρα τη παγκοσμιοποίηση υπάρχει αντίδραση και αντίσταση και εκλογή ενό τύπου ο οποίο ε, βγήκε παρά την αντίδραση του στήματο εκεί πέρα, βέβαια. αυτό ενίσχυσε. Τι αντίστοιχε κινήσει στην Ευρώπη και το βλέπουμε αυτό. Είναι και, κάτι, ο... και κάτι άλλο. Και ελάβει. ήρθε ο, το δεξί του χέρι, ο Στίβ Μπάνων, ο οποίο ήταν σύμβουλο του επισήμω, αλλά λόγω αντιδράσεων ε, αποχώρησε από την επίσημη θεσμική του θέση του Λευκό Οίκο. Ο οποίο ήταν. Ε, είχε δημιουργήσει την ιστοσελίδα που ακόμα υπάρχει, Breitbart λέγεται, ναι. σκληρή δεξιά, σαν right, ε, ιστοσελίδα, ήρθε στην Ευρώπη ο Στίβ Μπάνον για να οργανώσει και να ενισχύσει τα ευροσκεπτικιστικά κινήματα, κόμματα, πολιτικές κινήσεις κλπ. Και, τα αντιπαγκοσμιοποιητικά από τον Ορμπάν μέχρι τον Σαλβίνη και από την Λεπέν μέχρι οποιοδήποτε εκφράζουν αυτή την άποψη. Ε, δίνοντας, μάλιστα τον τίτλο σε αυτή την κίνηση, τον ε, FEE τίτλο The Movement, το yeah, κίνημα. Και έχει εγκατασταθεί στην Ευρώπη παρέχοντα ε, στήριξη, τεχνογνωσία, δημοσκοπήσει, πολιτικό μανατζάρισμα, επικοινωνιακέ συμβουλέ και ιδεολογία και ομπρέλα σε όλα τα κινήματα Ήθελα να πω πάνω πάνω αυτό που λες, είναι πολύ σωστό αυτό που λε. Ήθελα να προσθέσω το εξή, ότι όταν λέμε δεξιά σε αυτά τα πλαίσια, δεν έχει να κάνει με τη δεξιά που εμεί νομίζουμε εδώ πέρα. Ότι μαζεύονται η ε, άκρα δεξιά δέκα μπρατσάδε οι οποίε παίρνουν ένα ξύλο και βαράνε κτλ. Είναι ε, μικρότερο ε, ε ε ε διαφωνώ. Εμεί το έχουμε τερματίσει επικοινωνιακά επειδή δεν έχουν πολιτικό αντίλογο. Ό,τι διαφωνεί μαζί του. Δε δεξιά σημαίνει ακαδοψί. μια άλλη πρόταση οικονομική. Ο Τραμπ θέλει την παγκοσμιοποίηση. Με ποιο τρόπο όμως. Με άλλο τρόπο. Θέλει να ξεκινάει η παγκοσμιοποίηση μέσα από την εθνική οικονομία. Είναι μια άλλη οικονομική πρόταση. Γι' αυτό λέει America First. Αλλά είναι ανοιχτό στα deal, ανοιχτό στι αγορέ. Ναι. Ανοιχτό σε οτιδήποτε χαρακτηρίζει μια διεθνή οικονομία. Έτσι, μην νομίζουμε ότι αυτό είναι μια προστατευτικότητα που έχει, ότι η Αμερική κλείστηκε. Εγώ πήγα και, και τα είδα. Έχει κατεβάσει του φόρου, υπάρχει τεράστιο τζίρο οικονομικό. Οι άνθρωποι. Αναζωγό, τους... Αναζωγόνηση δεν μπορεί να γίνει. Όλοι έχουν δουλειέ. Εδώ υπήρχε ένα σύστημα. το προηγούμενο σύστημα, το αντίπαλο σύστημα, γιατί δεν έχει εκλείψει ακόμα, παραμένει ισχυρό κλπ. Εκφράζει μια παγκοσμιοποιητική τάση, η οποία δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Εξυπηρετεί τα παγκόσμια συμφέροντα μια ελίτ, η οποία δεν έχει έχει αναφορά στι ΗΠΑ. δεν εξυπηρετούν το αμερικανικό εθνικό συμφέρον. Τίποτε. Βασικά δεν εξυπηρετούν κανένα εθνικό συμφέρον. εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα. Ο Τραμπ λοιπόν με το πρώτα, πρώτα, η Αμερική έδωσε ξαφνικά βήμα ξανά μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλέ θητείε προηγουμένων προε, προέδρων. Ε, στη μεσαία τάξη τη Αμερική. Στο είναι. μέσο, λευκό, αμερικανό, ε, εργάτη, μικρομεσαίο, επιχειρηματία, αγρότη κλπ. Εγώ το είδα στην Αμερική που πήγα, είδα του, α το πούμε, κάποιου από του πλούσιου, και πολλού διανοούμενου να τον μισούν. Ε, 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 κάποιοι λέγανε: Εύχομαι κάποιο να τον σκοτώσει. Εγώ είχα μείνει άναυδο. Και βιώντα έξω στην καθημερινότητα, μιλάς με τον καθημερινό κόσμο, mm -hmm. με αυτού που πα εκεί στα εστιατόρια να φας και σου λένε: The president, he's fantastic, ο πρόεδρο. Yeah. Και τον τα αγαπάνε. Mm -hmm. ε, Ποιο αποτελεί τον κορμό τη Αμερική, οι 5-10 Ελίτ, ναι. ε, οι οποίοι έχουν ζήσει σε βάρο κάποιων άλλων, ή πρα, πραγματικά η καρδιά μια χώρα που είναι ο κόσμο, ο λαό, αυτοί αποτελούν. Ερώτημα από ε, Ακροατή. Ε, λέει καλησπέρα. Ρώτησε τον προσκεκλημένο σου αν θεωρεί ότι η γαλλική κοινωνία βρίσκεται σε πιο δινή θέση από την ελληνική. Στην Ελλάδα, εκτό από λίγε περιορισμένε και γρήγορα αποκλιμακόμενε αντιδράσει, η κοινωνία βρίσκεται σε λίθαργο και ενυπνώσει. Έχει δίκιο, λέει, ότι, ότι στη Γαλλία για πολύ λιγότερα. Ε, για πολύ λιγότερη πίεση που έχουν υποσχέσει ναι. με την Ελλάδα, έχουν βγει στου δρόμου και κάνουν αυτό που κάνουν. Και ενείς, θα θα Έχουμε καταστροφή. Βγήκε σήμερα ε, η είδηση, θα τα πούμε και στην πορεία. Ε, η μείωση του πληθυσμού που συνέβη, που συνέβη στην Ελλάδα είχε συμβεί μόνο μετά την κατοχή. Για να μην έχουμε καμία ναι. απορία τι έχει συμβεί στη χώρα. Στη χώρα έχει συμβεί πόλεμο. Η χώρα έχει υποστεί βαριά πολεμική ήττα. Να πω ότι είναι πολύ σωστή η ερώτηση που έκανε ο, ο ακροατή και θα πω κάτι άλλο. Θα τολμούσε ποτέ. Γάλλος πρόεδρος ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης να υιοθετήσει την αποχώρηση της Κορσικής επειδή στην Κορσική ε, διεκδικούν μια άλλη ταυτότητα και άλλη εθνότητα και ούτω καθεξής Εντάξει, δεν υπάρχει θα τολμούσε να γίνει κάτι όπως έγινε με τη Μακεδονία Το λέει και... αντίστοιχο στη Γαλλία θα τους είχαν φάει ζωντανούς και ειδικά οι Γάλλοι με την εθνική του ταυτότητα Βέβαια. είναι πολύ σοβαροί. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Έτσι πρέπει. Λέει η Ακροάτρια Φρίνη, στη Γαλλία γίνεται αυτό που συμβαίνει με εμά, μόνο που εμεί δεν ξεσηκωθήκαμε. Ναι. Στη Γαλλία συμβαίνουν πολύ λιγότερα από ό,τι έχουν σε εμά και εμεί δεν έχουμε ξεσηκωθεί. Δίκιο έχουν ας... οι Γαλλικέ αυτά που λένε. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δημοσταίνη Δαβέτα. Εδώ λέμε για τα τη Γαλλία και κάνουμε και τι αναπόφευκτε προβολέ. Ε, σε σχέση Σλιβ, με το. συγκρίσει. Με το τι γίνεται με εμά. Σλιβερέ δυστυχώ συγκρίσει. Γίνονται πολύ χειρότερα πράγματα εδώ και περισσότερα χρόνια. Με μια αντίδραση. Έχουν διαλύσει τον α... ελληνικό λαό, παιδί μου εδώ πέρα. Εδώ. Έχουν ιστορία, έχει διαλυθεί, η γλώσσα έχει δηλαδή, διαλυθεί. Βγήκαν τα στοιχεία. Τα, βγή, βγήκαν τα στοιχεία. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων γενικά από τα στοιχεία του ΩΣΑ και τη διετία 15-17 ενώ όλοι είτε <είου> πάγωσαν είτε αποκλιμάκωσαν τους φόρους διότι είχε προηγηθεί με αύξηση φόρων σε όλους Στην Ελλάδα περισσότεροι από α, όλους από τους πάντε. Στην Ελλάδα συνέχισαν να αυξάνονται οι φόροι και τη διατια 2015 2015-2017. Και εμεί ακόμα καθόμαστε στον καναπέ Πάμε σε μια μικρή <σχερνή> λέξη πριν κλείσουμε. <σχερνή> μια μικρή <σχερνή> λέξη. Οι <σχερνή> business, να το πω έτσι να καταλάβει ο κόσμο, οι business σε θέματα τέχνη και πολιτισμού στην Αμερική ανέβηκαν κατά 50% επί Τραμπ σε σχέση με αυτό που υπήρχε ο Ομπάμα. Προσοχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή τη οικονομία δίνει όθηση στον πολιτισμό και είναι κάτι το οποίο λείπει στην Ελλάδα και κάτι το οποίο αρνούνται να χάσουν οι Γάλλοι. Από εμά λείπει. Αν είχαμε τον πολιτισμό, θα είχαμε καλύτερε αντιδράσει. Πάνε να μα τα πάρουν όλα, μα πάρουν την ιστορία κτλ. Μπορούμε να συνεχίσουμε να... μετά. Μόλι γυρίσουμε. Ναι. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε ναι. με το Δημοσταίνη Δαβέτα εδώ στο στούντιο. Λάμπρο Καλαρίτη, ναι. σε λίγο μαζί. 90,1. Εμεί οι Έλληνε Λάμπρο Καλαρίτη, με το Δημοσταίνη Δαβέτα στο στούντιο. Λέει ένα ε, ε, ακροατή το εξή. Α μου επιτραπεί, λέει μια αφορμή την αφορά του κ. Δαβέτα στον Τεγκόλ. Να θυμίσω εκείνο που είχε απαντήσει ο Μιχάλη ράπτη, ο γνωστό Παύλο, στην δημοσιογραφική ερώτηση. Τροσκιστή, έτσι. Γραμματέα τη Διεθνού. Σκληρός ναι, βέβαια, και σκληρό αριστερό. Μεγάλη ε, στην δημοσιογραφική ερώτηση προ τον Πάμπλο, αν έκανε στον Καραμπαλή καλό η Γαλλία. Ε, αν η παραμονή του στη Γαλλία, κατά την περίοδο που βρισκόταν εκεί. Στον Κωνσταντίνο Καραμπαλή. Κωνσταντίνο Καραμπαλή ναι, έκανε καλό η Γαλλία. Και έχει απαντήσει ο Μιχαλή Είδε ο Καραμπαλή Πώ ασκούσε την πολιτική ένα Γάλλον, μάλλον συντολιστικών απόψεων σε πολλά ζητήματα, αλλά με αρχέ και απολύτω αδιάφθορο, όπω ήταν ο Ντεγκόλ. Μεγάλο απόκτημα των Γάλλων, Ντεγκόλ. Πολλά του έδωσε. Αυτό είχε πει ο Πάμπλο. Συμφωνώ ο Παύλο. με τον Ακροατή, συμφωνώ με τον Παύλο. Εγώ το ζω εκεί πέρα. Είναι η μόνιμη αναφορά των Γάλλων. Είναι ένα είδο αρχέτυπου, πολιτικού αρχέτυπου τη σύγχρονη ζωή τη δημοκρατία τη Γαλλική, ε, με βάση το οποίο κρίνονται και θα κρίνονται για πολύ καιρό ακόμη οι επόμενοι πρόεδροι. Λοιπόν, έλεγε νωρίτερα, λέγαμε, λέγαμε πριν εκτό αέρα, για το θέμα τη παιδεία. Ότι αν δεν είχε προηγηθεί η υπονόμευση τη παιδεία στην Ελλάδα, άρα και η υπονόμευση τη αντίληψη του κόσμου, δεν θα γινόντουσαν αυτά που γίνονται στη χώρα χωρί να υπάρχει αντίδραση. εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Όταν έχει παιδεία, καταρχήν σημαίνει ότι έχει υψηλό βαθμό πνευματική και ηθική αντίσταση. Ψυχική αντίσταση, πε το έτσι. Διότι σκέφτεσαι. Διότι προσπαθεί να αιτιολογήσει. Έχει κρίση. Ναι, έχει κρίση. Προσπαθεί να καταλάβει γιατί σου συμβαίνει κάτι. Δεν είσαι απλά ένα φοβισμένο ζωάκι το οποίο τρέχει δεξιά και αριστερά ε, στα πλαίσια τη επιβίωση, κυριγώντα μόνο να βγάλει 10 φράγκα, χτυπώντα και τον άλλον μόνο για να επιζήσει. Ένα άνθρωπο που σκέφτεται, ε, σκέφτεται πώ θα χειριστεί αυτά που έχει. Έχει μια άλλη σκέψη. Άρα το πώ θα χειριστεί επίση ζητήματα όπω είναι η ταυτότητα, ο πολιτισμό, όπω είναι η ιστορία του. Δεν είναι δυνατόν. Να έχουμε καταστάσει όπω είναι αυτή τη Μακεδονία, να βγαίνει ο Ζάεφ και να μιλάει για ε, Όχι, όχι τη απλώς αλλά για, 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 ε, για, ε, για ξεφτίλα. Συγγνώμη πάλι για την έκφραση, δεν πάει άλλο, mm. και να λέει ότι υπάρχουν οι Μακεδόνε ε, τη Ελλάδο και θα μάθουν, τους μάθουν τα, τα μακεδονικά στην Ελλάδα κτλ. Αυτά ούτε για κακόβουλο, κακόβουλο αστείο δεν, δεν, δεν επιτρέπεται. Ναι. Ούτε για αστείο δεν επιτρέπεται αυτά τα πράγματα. Άρα σημαίνει ότι. Έχει προηγηθεί υπονόμευση αντίληψη κρίση ναι, ότι Κάπου μπάζει αυτή, αυτή η συμφωνία. Ε, άρα λοιπόν ένας, ο κόσμο θα έπρεπε να αντιδράσει ακόμη περισσότερο σε τέτοιε καταστάσει. Ε, ο κόσμο όμω έχει υποστεί μια μεγάλη, αν θέλετε, ένα να χρησιμοποιήσω όρου πυγμαχία, ένα knockdown. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι knockout ακόμη. Ο κόσμο mm. είναι knockdown. Δηλαδή είναι ζαλισμένο mm. από αυτά τα οποία έχει υποστεί στην οικονομική κατάσταση. Ε, θέλω, να πιστεύω και εύχομαι ε, να υπάρξει κάποια αλλαγή στην κυβέρνηση για να μπορέσει η ε, οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει να μπορέσει να δώσει βάρο στον πολιτισμό, όποια και να είναι αυτή. Λέει ο Γρηγόρης Αφιρόπουλος ο οποίο μα γράφει από το Τουμπάι, τα Ηνωμένα Ανατολικά Εμμυράτα. μας ακούνε μέσω Ιντερνετ. Πολύ ωραία. Λέει το εξή, συμφωνώ. Ε, αν και νομίζω ότι είναι πιο συνθετό, όπω κάθε φορά σα ακούω, ευχαριστούμε. Θέλω να διαφωνήσω μαζί σα: Κανεί δεν μα παίρνει την ιστορία και τον πολιτισμό. Εμεί τα απαρνηθήκαμε από μόνοι μα. Μετά την μεταπολιτευσή, περάσαμε αρχικώ σε μια αναρχία που την υποστήριξαν όλα τα κόμματα, άλλαξαν τη γλώσσα, ε, γελιοποίησαν την ιστορία, αποκήρυξαν το παρελθόν. Και όλοι τα δέχτηκαν με ενθουσιασμό. Αυτό το ονόμασαν ε, πρόοδο. Έχει, έχει, δίκιο, έχει δίκιο, έχει βάση. Έχει Κάποιοι το μεθόδευσαν, αλλά εμεί το δεχτήκαμε. Ναι, ναι, και ναι, μάλιστα, όντω το ονομάσαμε πρόοδο. Αυτό πρόοδο. Λέω ότι δεν συμφωνώ απολύτω. Μα καταβάσει, συμφωνώ ότι αν εμεί είχαμε αντιδράσει, αυτό δεν γινόταν. Ναι. Υπήρξε ένα σχεδιασμό, και όταν υπάρχει ένα σχεδιασμό κακόβουλο, διότι περί αυτού πρόκειται, και μια προπαγάνδα καταιγιστική. Ε, ο λαό δεν ξέρω τι περιθώρια έχει να το αντιληφθεί και να αντιδράσει εγκαίρω. Πάντω έχει δίκιο. Εάν εμεί το είχαμε απολύσει. Αν εμεί το του εξωτερικού έχουν άλλη αντίδραση. Γιατί μείναν εκτό. Εκτός... Δεν υπέστησαν α, αυτή, αυτή τη φθορά. Α, αυτή, γιατί δεν υπέστησαν την πλήση εγκεφάλου που υποστήκαμε εμεί εδώ. Έτσι. Γι' αυτό και όπου συναντώ Έλληνε του εξωτερικού στα ταξίδια μου, του θεωρώ να είναι πολύ πιο συνειδητοί σε ζητήματα ελληνισμού και ιστορία και γλώσσα παρά ανθρώπου οι οποίοι ζουν εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Χαίρομαι πάντω και συμφωνώ μαζί του. Λέει άλλο ακροατή. Ε, εδώ ο κόσμο κοιμάται. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν άνεργοι. Του είδατε να βγαίνουν στον δρόμο, άρα δεν υπάρχουν. Ή, ε, ε, άρα δεν υπάρχουν. Είδατε εργαζόμενου στο 200 και 300 ευρώ μηνιαίω να βγαίνουν στου δρόμου, άρα δεν υπάρχουν τέτοιοι εργαζόμενοι. Τον Έλληνα το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πάει διακοπέ στι γιορτέ, ε, που θα πιει τον καφέ του, που έχει καλό φαγητό και δεν βαριέσαι. Ναι, εδώ υπάρχει αντιστοιχεία, έχει δίκιο τώρα, το λέει ω ε, Και αυτό ως, έχει δίκιο. Το θέμα είναι πού βρίσκει και... τα λεφτά. Ποιο τα δίνει, η οικογένεια. όχι, οι άνεργοι υπάρχουν και ε, το, αυτό που έχει συμβεί είναι χειρότερο. Δεν θα υπάρχουν, είναι ότι ένα μέρο του κόσμου έχει αρχίσει να συμβιβάζεται με αυτήν την ιστορία και κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα φεύγουν από τη χώρα για να επιβιώσουν και να, αυτοί και οι οικογένειέ του. Ε, και κάποιοι που μένουν εδώ ή ένα κομμάτι, ένα τμήμα αυτών που μένουν εδώ συμβιβάζονται με μια με ένα μήνυμα, με ένα ελάχιστο. Και με μια υποβάθμιση γενικότερα του επίπεδου. Βιωτικού είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι, τώρα, αυτό είναι τώρα, υποβάθμιση, να συμβιβα... υποβάθμιση, να υποβάθμιση να ποιότητα Ναι, να συμβιβαστούμε με αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Ναι, δεν πρέπει να το αφήσουμε, αλλά αυτό το πράγμα περνάει και μέσα από πολιτικέ αποφάσει. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε πολιτικά ενεργοί. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε το θάρρο τη γνώμη μα, να μην ενοχοποιούμαστε εύκολα. Ε, το λέω αυτό γιατί με το παραμικρό, όποιο μιλάει για πατρίδα, για Ελλάδα, για ιστορία, αμέσω του κολλάνε την ετικέτα ότι είναι ακροδεξιό. Ε, θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτέ τι ενοχέ. Να ξεφύγουμε τελείω από αυτέ τι ενοχέ. Δεν είναι ακροδεξιό που αγαπάει την πατρίδα του. Δεν είναι ακροδεξιό όπω όποιο σέβεται τη θρησκεία του. Ε, ο ακροδεξιό έχει άλλα στοιχεία. Ένα πραγματικά ακροδεξιό δεν αγαπάει την πατρίδα του. είναι είναι, είναι επιθετικό άνθρωπο και είναι άνθρωπο ο οποίο είναι ρατσιστή. Ενώ ε, άνθρωπο που αγαπάει την πατρίδα του και φωνάζει υπέρ τη πατρίδα του δεν είναι ακροδεξιό. Λοιπόν, να απελευθερωθούμε λίγο. Λοιπόν, ναι, έχει απόλυτο δίκιο γιατί είναι η προπαγάνδα. Ε, μιας, πολιτικά ορθών. Ε, ναι, είναι μια προπαγάνδα κέντρων, τα οποία βρίσκουν και διάφορου χρήσιμου ηλίθιου εδώ πέρα, διότι δεν είναι όλοι οι οποίοι συνειδητά υπονομεύουν την κοινή λογική και εν τέλει την, την Κάποια Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ασυνέστητα, ασυνείδητα, χωρί να αντιλαμβάνονται περί τίνο πρόκειται, να παράγουν αυτό. Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι στιγμοί, ε, αν θέλει. Έτσι, κάποιο ο οποίο αντιμάχεται την πατρίδα του, ε, πώ θα το χαρακτηρίσει. Λέει ο Παναγιώτη ε, Ακροατή, όταν στην Αμερικανική Σχολή Ευελπίων διδάσκονται τη μάχη των θερμοπυλών, δεν φταίνει σκοπιανοί που θέλουν να καπαρώσουν το μεγάλο έξτρα από την ελληνική ιστορία κλπ. Και όχι μόνο αυτό να συμπληρώσω, ότι διδάσκονται όλε αυτέ οι στρατιωτικέ σχολέ, διδάσκονται το στο Θουκιδίδη. Το Θουκιδίδη, βέβαια. Ναι. Η με, η μελέ, πάνω στη μελέτη του Θουκιδίδη προχωράνε στη λεγόμενη στρατηγική. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να. Μόνο μια κουβέντα πάνω ναι. σε αυτό. Οι Γάλλοι διανοούμενοι πίεσαν τον Μακρόν πέρσι στην αρχή, που πήγε να αφαιρέσει κάποια ελληνικά mm -hmm. και αυτά επέστρεψαν. Είναι αυτό που έλεγε ο Γρήγορο, ότι και αντέδρασαν στην προσπάθεια. Εκεί, ναι, αντέδρασαν. Αυτό ε, και, και εδώ, το ήταν το πρώτο. Δηλαδή. Ναι. Είναι, είναι δύο-τρία άτομα τα οποία να μιλάνε. Ε, εδώ πέρα ε, οι περισσότεροι δεν του νοιάζει αν θα, αν θα κάνουμε αρχαία ελληνικά ή όχι. Θεωρούν μάλιστα ότι και τα αρχαία ελληνικά είναι κάτι το οποίο είναι ακατανόητο, ακαταλαβίστικο. Λε και θα τα κάνουμε αρχαία. Ναι, και, και δεν καταλαβαίνουν ότι. Ε, η γλώσσα που μιλάμε σήμερα είναι η συνέχεια του μιλήσει σήμερα. Βεβαίω και άλλωστε τα δεν χρειάζεται να μαθαίνει απ' έξω όπω είναι έτσι. Πρέπει να κάνει μια κριτική προσέγγιση. Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Βετά. Θα αναμένουμε την Εγώ θα ξανα, φεύγω θα το στάδιο. Σάββατο, θα είμαι στη, στο, στο Παρίσι, Παρίσι βέβαια. Μόλι συνεχίζουμε. Παρόν στα γεγονότα και επόμενη Τετάρτη. Άρα, αν όλα πάνε καλά, πρώτα ο Θεό την επόμενη Πέμπτη έχουμε συνέχεια. Ευχαριστώ του ακροατέ, γιατί κάθε φορά που έχουμε συζήτηση είναι πάρα πολλοί αυτοί που συμμετέχουν. Του ευχαριστώ, μου δίνουν χαρά να συνεχίσω και στο ταξίδι μου στο εξωτερικό να νιώθω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν αυτό που λέμε και μα στηρίζουν. Του αγαπώ και του ευχαριστώ. Όλοι έχουμε ανάγκη ο ένα τον άλλον ε, για να επιβεβαιώνουμε ότι αυτοί οι οποίοι πρεσβεύουν την κοινή λογική και διαθέτουν κοινή λογική. που έλεγε ο Και πατριωτισμό και εθνική συνείδηση είμαστε η πλειοψηφία. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και και Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. 2, 10, 80, 8, 80 τα τηλεφωνά μας μαζί μέχρι τις 10.